Λοιπόν, όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τους λεγόμενους πρωτοπλάστους, τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, δημιούργησε τον άντρα και την γυναίκα. Η δε Εύα βγήκε από τα πλευρά του άντρα. Ξέρετε, από τα πλευρά του άντρα βγήκε και τους έβαλε μέσα στον παράδεισο. Ο παράδεισος, ξέρετε πού είναι? Στη Μεσοποταμία. Πού είναι ο ποταμός Τίγρης και Ευφράτης? Εκεί κάπου στο Ιράκ, κάπου εκεί κάτω, στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνετε που λέω, έτσι? Εκεί πέρα είναι ο παράδεισος. Στη Μεσοποταμία. Τον έβαλε, λέει, έφτιαξε ο Θεός, λέει, τον Αδάμ και την Εύα και τους τοποθέτησε εκεί, στη Μεσοποταμία. Και ονόμασε το χώρο παράδεισο, γιατί είχε πάρα πολλά φυτά, πάρα πολλά ζώα. Γι' αυτό και εμείς άμα πάμε σε ένα μέρος που έχει πάρα πολλά φυτά και ζώα, τι λέμε αμέσως? Πω, σαν παράδεισος είναι εδώ. Γι' αυτό το λέμε. Άρα λοιπόν ο πρώτος παράδεισος που έφτιαξε ο Θεός είναι πάνω στη γη. Με λίγα λόγια, η γη μας ήταν ο παράδεισος. Ήταν. Διότι μετά την πτώση του ανθρώπου, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, δεν έπεσε μόνο ο άνθρωπος από εκεί ψηλά που τον είχε φτιάξει ο Θεός, αλλά έπεσε και όλη η φύση. Όλα γκρεμίστηκαν. Όλα χάλασαν. Όλα αγρίεψαν. Όλα, παιδιά. Από τον άνθρωπο που πέσε στα αμαρτία, μέχρι ο καιρός, τα ζώα αγρίεψαν. Η φύση αγρίεψε. Τα πάντα. Και σιγά σιγά, τη ζωή μας πως την κάναμε, τον παράδεισο τον κάναμε, κόλαση. Τον παράδεισο τον μηχανή κόλαση. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι από εδώ ξεκινάει και ο παράδεισος, από εδώ ξεκινάει και η κόλαση του ανθρώπου. Τώρα πλέον μιλάμε για έναν άλλο παράδεισο όμως. Μιλάμε για έναν άλλο παράδεισο. Για ποιο παράδεισο μιλάμε όταν πεθάνει ο άνθρωπος? Τη βασιλεία του Θεού. Τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μιλάμε πια για τον παράδεισο αυτό που καταστράφηκε. Πλέον η ψυχή μας, μετά την ανάσταση του σώματος, όταν αναστηθεί ο άνθρωπος, διότι όλοι αυτοί που πεθαίνουν και μπαίνουν μέσα στη γη, ή τους τρώνε τα θηρία, ή πνίγονται και τους τρώνε οι καρχαρίες, όλοι αυτοί στη δευτέρα παρουσία, όταν έρθει για δεύτερη φορά ο Χριστός μας, θα αναστηθούνε. Και πλέον όταν αναστηθούνε, θα πάνε στο νέο παράδεισο. Στη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία του Θεού. Θα πάνε εκεί πλέον που μένει ο Θεός. Εκεί που μένει ο Θεός. Δηλαδή θα μας βάλει πιο κοντά του ο Θεός. Μας παίρνει μέσα στο σπίτι του πλέον. Τόσο καλά μας πάει. Ενώ πιο πριν μας είχε επάνω στη γη, τώρα πλέον μας παίρνει κοντά του στη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία των ουρανών. Άρα λοιπόν έχουμε δύο παραδείσους. Ένας παράδεισος επάνω στη γη, που μπήκε ο Αδάμ και η Εύα, και ένας που ονομάζεται πλέον η βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός, ο Χριστός μας, μετανοείτε ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αλλάξτε ζωή, γιατί έφτασε η βασιλεία των ουρανών, η οποία
Και αυτή ξεκινάει από εδώ. Και η βασιλεία των ουρανών ξεκινάει από εδώ. Όποιος ζει κοντά στο Χριστό, προγεύεται, αισθάνεται, βιώνει τη βασιλεία των ουρανών. Αισθάνεται μες στην καρδιά του μια τέτοια ειρήνη, μια τέτοια χαρά, μια τέτοια ευτυχία. Ένα πράγμα που δεν το αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Αισθάνονται τη βασιλεία των ουρανών. Παίρνουν μικρή δόση και γεύση από το τι θα αισθανθούν μετά. Είδατε καμιά φορά που λέει, να πάρτε λέει και δοκιμάστε, να δείτε πως είναι τα φρούτα μας. Ναι καλά, ή το φαγητό δοκιμάστε. Δεν το τρως όλο το φαγητό. Τώρα σε αυτή τη ζωή σου δίνει λίγο να γευτείς από τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά όμως, και όσοι ζουν μακριά από το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να ζουν και να δοκιμάζουν και αυτοί πώς θα είναι στην κόλαση. Πώς θα ζήσουν στην κόλαση. Πώς η ζωή τους θα είναι μακριά από το Θεό. Γιατί αυτό σημαίνει κόλαση. Ζω μακριά από τον, από το Θεό. Και όπου δεν υπάρχει Θεός, στην άλλη ζωή είναι δυστυχία. Δεν υπάρχει, παιδιά μου, ευτυχία. Άρα λοιπόν ο Θεός πλάθει τον Αδάμ και την Εύα και τη γυναίκα την παίρνει, όπως είπαμε, από τη μέση του. Γιατί την πήρε από τη μέση τη γυναίκα? Την πήρε από τη μέση τη γυναίκα και δεν την έφτιαξε το κεφάλι για να μην γίνει ποτέ η γυναίκα η κεφαλή του αντρός. Να μην μπορέσει ποτέ να γίνει κεφαλή του αντρός. Γι' αυτό την πήρε από τη μέση. Αλλά δεν την πήρε και από τα πόδια. Τη γυναίκα. Γιατί δεν την πήρε από τα πόδια? Για να μην τυχόν και ο άντρας ποδοπατήσει την γυναίκα. Την πήρε από τη μέση. Για να είναι ίση με τον άντρα η γυναίκα. Γι' αυτό την πήρε από εδώ. Απέχει ίσα. Όσο απέχει από το κεφάλι, απέχει από τα πόδια η μέση. Την πήρε λοιπόν από τη μέση, τα πλευρά του, για να είναι ίση με τον άντρα η γυναίκα. Ούτε να γίνει κεφαλή, ούτε και πόδια. Αλλά να είναι ίση και ίδιο. Όταν έπλασε όμως ο Θεός τον άνθρωπο, προσέξτε τι είπα. Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, λάθη άνθρωπο. Ποιήσομεν, είπε, άνθρωπο, κατοικώνα η μετέρα και καθομοίωση. Θα κάνουμε έναν άνθρωπο, λέει. Μιλάει ο Θεός. Και λέει, θα κάνουμε. Ποιοι θα κάνουμε? Αφού ο Θεός είναι ένας, γιατί χρησιμοποιεί πληθυντικό και λέει, θα κάνουμε. Άνθρωπο, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Γιατί έχει τρία πρόσωπα ο Θεός. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα. Μέγα μυστήριο. Ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Προσέξτε τώρα το άλλο. Να άλλο μυστήριο που γίνεται. Τι σας είπα ότι έπλασε? Άνθρωπο. Δεν έπλασε τον Αδάμ. Έπλασε άνθρωπο. Δεν έπλασε άντρα, συγγνώμη. Στην αρχή. Δεν έπλασε αρσενικό, δηλαδή ο Θεός. Πίσω με ένα άνθρωπο. Το προσέχετε άνθρωπο, λέει. Το οποίο δεν είναι ούτε άντρας, ούτε γυναίκα. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος αυτός. Και αφού τον είδε τον άνθρωπο,
και είπε ουκ είναι καλόν των άνθρωπων μόνον είναι, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος, τότε εξήγαγε λέει εκ της πλευράς αυτού, του πήρε ένα κομμάτι και αυτό που πήρε το ονόμασε γυναίκα. Αυτό δε που έμεινε το ονόμασε άντρα. Άρα ποιος είναι ο άντρας? Αυτό που απέμεινε από τον άνθρωπο. Γιατί αυτό που το πήρε το ονόμασε γυναίκα. Άρα άνθρωπος είναι και οι δύο μαζί. Είναι και οι δύο μαζί ο άνθρωπος. Άρα ο Θεός πλάττει έναν άνθρωπο και μετά τον άλλον άνθρωπο τους κάνει δύο πρόσωπα. Και έτσι έχουμε τον άντρα και την γυναίκα. Και έγιναν κατ' εικόνα του Θεού. Κατ' εικόνα του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός έχει τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας Θεός. Για δείτε τώρα κάτι άλλο όμως, να το μάθετε και αυτό. Έχουμε το μυστήριο του γάμου. Έτσι δεν είναι? Ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος, γιατί δεν είναι μυστήριο. Ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος. Είναι μια τελετή συμβολογραφική μέσα στο δημαρχείο. Γιατί τι γίνεται στο μυστήριο του γάμου που κάνει η Εκκλησία, που κάνει ο Θεός δηλαδή? Διότι η ιερέας εκείνη την ώρα στην ουσία είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος λοιπόν ο Θεός είναι στο πρόσωπο του ιερέα εκείνη τη στιγμή και έχει μπροστά σε ένα τραπέζι, κάθεται ένας άντρας και μια γυναίκα. Και τι τους λέει, για προσέξτε, τους ευλογεί και τι τους λέει? Και έσονται οι δύο πάλι οι σάρκαν μία. Οι δύο λέει που είστε, σας ευλογώ να γίνετε πάλι μία σάρκα. Όχι δύο σάρκες που είστε τώρα. Να γίνετε ξανά ένας άνθρωπος. Βλέπετε τι κάνει εκείνη τη στιγμή ο Θεός ενώπιον των ανθρώπων? Τη γυναίκα που είχε πάρει από την πλευρά του την ξαναεκολλάει με τον αν είχαμε τα μάτια των Αγίων, παιδιά, ξέρατε τι θα βλέπανε? Ενώ θα βλέπουμε ότι μπήκαν στην εκκλησία δύο άνθρωποι, όταν τελείωνε το μυστήριο του γάμου, τι θα βλέπαμε? Να βγαίνει έξω ένας άνθρωπος. Αν είχαμε τα μάτια των Αγίων, θα βλέπαμε έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω. Όχι δύο. Έναν άνθρωπο με δύο όμως πρόσωπα. Του ανδρός και της γυναικός. Όπως ο Θεός έχει τρία πρόσωπα. Είναι ένας Θεός, αλλά με τρία πρόσωπα. Άρα λοιπόν, βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο του Χριστού μας και πόσο άσχετο είναι τι κάνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος απλώς λέει μπορείτε να ζήσετε μαζί. Νομιμοποιεί μία σχέση ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι μυστήριο. Όπως έχουμε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Ευχαριστίας. Ο ιερέας τι έχει μπροστά του εκείνη την ώρα? Ψωμί και κρασί. Από την ώρα όμως που το ευλογήσει, το ψωμί και το κρασί τι γίνεται? Σώμα και αίμα Χριστού. Δηλαδή οι άγιοι και οι άγγελοι δεν βλέπουν πλέον ψωμί και κρασί μπροστά τους. Εμείς το βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια. Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ξαφνικά το κρασί και το αίμα έγινε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έγινε ο ίδιος ο Χριστός μας πάνω στην Αγία Τράπεζα.
Ο κλείσος είναι μέσα στο δισκοπότηρο. Και για ποιο τα κοινωνάμε? Δεν κοινωνάμε κρασάκι και ψωμάκι. Αλλά κοινωνούμε με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό σημαίνει κοινωνώ. Επικοινωνώ. Επικοινωνώ. Και πώς επικοινωνώ? Εισέρχεται μέσα μου όλος ο Χριστός. Εισέρχεται μέσα μου άρα όλος ο Θεός. Θεοποιούμε εκείνη τη στιγμή. Γίνομαι κι εγώ Θεός, αφού μπαίνει μέσα μου ο Θεός. Γίνομαι Θεός, παιδιά, εκείνη τη στιγμή. Τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν το βλέπουν τα μάτια μας, αλλά αυτό γίνεται. Όπως την ώρα που εξομολογούμεθα, τι γίνεται? Ενώ έχουν αμαρτίες η ψυχή μας, χωρίς να το βλέπουμε, με το που ευλογεί ο ιερέας και μας λέει αφέονται σου οι αμαρτίες, ξαφνικά ό,τι είχαμε κάνει διαγράφηκε. Για φανταστείτε να ήσασταν σε ένα δικαστήριο ένοχοι για πολλά πράγματα και να διάβαζε ο εισαγγελέας το κατηγορητήριο και να λέει η Μαρία είναι ένοχη γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Και ξαφνικά, ενώ είναι ένοχη, το χαρτί να σβηνόταν και να μην φαινόταν επάνω τίποτα. Και να κοίταγε οι εισαγγελέες και να λέγε τι τη φέρατε εδώ. Διαγράφονται με το που συγχωρεί ο ιερέας. Τις αμαρτίες διαγράφονται όλες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Μα το κάνει άνθρωπος. Και γι' αυτό λέγεται μυστήριο. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο πράγμα. Ξέρετε πως είναι αυτή η παιδί που βλέπεις ένα έργο στην τηλεόραση και λες πω 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 μυστήριο που έχει η υπόθεση αυτή. Δηλαδή ανεξερεύνητα πράγματα. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Είναι ανεξερεύνητα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν τι δημιούργησε ο Θεός. Τι έφτιαξε ο Θεός. Και εμείς αξιωθήκαμε να τα ζούμε όλα αυτά. Μας αξίωσε να γίνουμε χριστιανοί και να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Να ζούμε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε γιατί δεν τη ζούμε όμως και δεν τα βλέπουν τα ματάκια μας? Ξέρετε γιατί? Διότι, τι σας είπα ότι είμαστε, μια εικόνα του Θεού. Για προσέξτε εδώ τώρα. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού? Τη βλέπετε εδώ την εικόνα αυτή, τη φωτογραφία. Για πετάχτε τις επάνω λάσπες και λερώστε την εικόνα. Τα φαίνεται? Όχι. Εάν εδώ πάει κάποιος και πετάξει μπογιές επάνω στην εικόνα αυτή, θα φαίνεται η εικόνα? Όχι. Αλλά θα πρέπει να έρθει ένας ειδικός, άμα θέλουμε να φανεί η εικόνα, που προσεκτικά να την πλύνει, να την καθαρίσει την εικόνα με ειδικά υλικά που καθαρίζουν τις εικόνες, πολύ προσεκτικά για να μην την χαλάσει, για να ξαναφανερωθεί η εικόνα. Έτσι, παιδιά, είναι ο άνθρωπος. Κοίταγα τώρα στο ίντερνετ, τι έβλεπα. Έβλεπα εκεί κάτω στον κόρπο του Μεξικού, που το πετρέλαιο, ξέρετε, θα το έχετε μάθει, έσκασε και βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, και όλα τα ζωάκια, τα ψάρια, τα δελφίνια, ό,τι ζωάκι υπάρχει μέσα στην θάλασσα, τι γίνεται? Πεθαίνει. Εκεί λοιπόν ήταν και ένας πελεπάρος, είδα. Στο ίντερνετ, δεν ξέρω να το είδατε κι εσείς καθόλου. Ένας πελεκάνος εκεί στην παραλία, όπου ο καημένος, από το πετρέλαιο όπως είναι μαύρο και πυκτό, είχε γίνει κατάμαυρος. Και το κοίταγα να δω τι πουλάκι είναι, τι ζώο είναι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω τι ήτανε, γιατί έτσι όπως ήτανε, με τα πετρέλαια, με τις βρώμες, τα φύκια που είχαν κολλήσει επάνω του, έμοιαζε για τέρας. Και κοίταγα καλά καλά να δω τι είναι. Αν δεν έγραφε από κάτω πελεκάνος, δεν το καταλάβαινα. Τόσο πολύ είχε αλλαχτεί.
Αλλά αυτοί, παιδιά, είμαστε εμείς τώρα. Από την ώρα που αμάρτησε ο άνθρωπος, τι πάθαμε? Μην γελάσετε με αυτό που θα σας πω. Είναι σαν να άνοιξε ένας βόθρος και να πέσαμε μέσα. Και δεν φτάνει ότι πέσαμε στον βόθρο στις ακαθαρσίες. Μετά μέσα εκεί σκεφτείτε να είχε και πίσα. Και η πίσα πολλάει κιόλας και ξέρεις πως μπορείς. Ποιος θα σε αναγνώριζε άμα έβγαινες μέσα από το βόθρο από τις ακαθαρσίες και με πίσα το κεφάλι μέχρι τα πόδια? Πες μου, ούτε η μαμά σου δεν σε αναγνώριζε. Αλλά για ποιο αυτό παιδί είναι αυτό? Παναγία, πώς έγινε έτσι? Και για να επανέλθεις ξανά, να επανέλθεις ξανά, χρειάζεται πολύ καλό καθαρισμό. Πολύ καλό καθαρισμό. Αυτό πάθαμε από την ώρα που έπεσε ο Αδάμ και η Εύα. Από την ώρα που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, πέσαμε μέσα σε βόθρο. Με ακαθαρσίες και με πίσα. Και έτσι τώρα δεν μας αναγνωρίζει ο Θεός. Ενώ ήμασταν μια εικόνα του Θεού, δηλαδή είτε έβλεπε στον άνθρωπο, είτε έβλεπε στον Θεό που λέει, θέτει το ίδιο πράγμα. Τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που βλέπεις. Έτσι είμαστε όλοι μας τώρα. Και έρχεται πάνω στη γη, γιατί κανένας δεν μπορούσε, παιδιά μου, να μας καθαρίσει. Κανένας δεν μπορούσε να μας καθαρίσει. Δεν υπήρχε εκείνος ο ειδικός που ήξερε να καθαρίσει τον άνθρωπο και να τον ξανακάνει όπως ήταν. Παρά μόνο ποιος θα μπορούσε να τον κάνει, να τον καθαρίσει? Ο ίδιος ο Θεός που τον είχε πλάσει, που ήξερε πως ήταν ο άνθρωπος. Και γι' αυτό το λόγο, βλέποντας μας έτσι σαν τον Πελεκάνο, ο οποίος μετά από λίγο πέθανε ο καημένος, δεν άντεξε, έτσι βλέποντας μας ο Θεός, μας λυπήθηκε, παιδιά μου. Και ήρθε πάνω στη γη με μορφή ανθρώπου. Έγινε άνθρωπος. Και σιγά σιγά, όσοι πήγανε και πάνε κοντά του, αρχίζει να τους καθαρίζει. Αρχίζει να τους καθαρίζει. Και όταν μας καθαρίζει καλά, μας κάνει να λάμπουμε, να φεύγουμε. Και γι' αυτό όποιος καθαριστεί καλά, λάμπει, φεύγει, είναι όλο φως. Και γι' αυτό στο κεφαλάκι του η Εκκλησία τι του βάζει τότε, του ανθρώπου? Το φωτοστέφανο. Το φωτοστέφανο. Και ξαναλάμπει και φαίνεται ότι αφού λάμψει παντελώς, φαίνεται ξανά η εικόνα του Θεού. Φτάνει ο άνθρωπος τότε στη λεγόμενη θέωση. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία, θεολογικά τώρα σας το λέω, ότι ο άνθρωπος για να φτάσει να βάλει το φωτοστέφανο περνάει τρία στάδια. Το πρώτο είναι η κάθαρση. Πρέπει να καθαριστεί η εικόνα του Θεού. Μόλις καθαριστεί, το δεύτερο στάδιο είναι ο φωτισμός. Λάμπει, φωτίζεται. Γι' αυτό παίρνει το φωτοστέφανο. Και αφού το τρίτο στάδιο φάνηκε η εικόνα του Θεού, αφού φάνηκε η εικόνα του Θεού, έχει φτάσει στην θέωση. Ενώνεται με τον Θεό άνθρωπος. Ενώνεται με τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι μια εικόνα του Θεού. Και σήμερα η εικόνα του Θεού, όσοι άνθρωποι ζουν μακριά από τον Θεό, είναι λερωμένη η εικόνα τους. Λερωμένη η εικόνα τους. Ο άνθρωπος μόνον κοντά στο Θεό φωτίζεται και καθαρίζεται. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσετε. Αν το ξεχάσετε στη ζωή σας, η ψυχή σας θα μαυρίσει.
θα μαγνήσει από την πίσα και θα αρχίσετε να βιώνετε το σκότος. Θα βιώνετε την κόλαση από αυτή τη ζωή. Ενώ όποιος καθαρίζεται, σαν να παίρνει την πρώτη του μορφή και αρχίζει να βιώνει τον παράδεισο. Όπως ήταν μέσα στον παράδεισο. Αρχίζει να παίρνει αέρα, να αναπνέει και δοξάζει τον Θεό και λέει δόξαση Κύριε, δόξαση, σαν να είμαι πάλι όπως ήμουν μέσα στον παράδεισο. Επανέρχεται η πρώτη μορφή του. Και αυτό παιδιά πρέπει να είναι ο στόχος της ζωής μας. Ο στόχος της ζωής μας. Να προλάβουμε τι, όσο ζείτε. Δεν ξέρεις αν θα ζεις τον χρόνο. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Κανένας μας δεν το ξέρει. Πότε θα έχουμε πεθάνει. Πόσα παιδάκια σε νεκροταφεία θα είναι. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά είναι θαμένα. Κάθε χρόνο σκοτώνονται μόνο από τα μηχανάκια 2.000 νέοι. Η τροχέα έχει στατιστική. 2.000 νέα παιδιά σκοτώνονται από τα μηχανάκια. Πόσα παιδιάκια πεθαίνουν από ατυχήματα με τα αυτοκίνητα. Πόσα παιδιά πεθαίνουν από τα ναρκωτικά. Πώς ξέρεις λοιπόν ότι εσύ θα ζεις. Πόσα πεθαίνουν από μια αρρώστια. Μηνυγκίτιδα, το ένα, το άλλο. Χίλιες δυο αρρώστιες. Δεν το ξέρεις λοιπόν αν θα ζεις. Μακάρι να ζήσουμε και να ζήσετε. Αλλά κανένας δεν το ξέρει. Άρα λοιπόν, στόχο της ζωής μας, τι πρέπει να βάλουμε πρώτον. Γιατί αν πεθάνουμε και είμαστε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πίσα και δεν έχουμε καθαριστεί, τότε πού θα πάμε παιδιά μου. Στο σκότος. Αν έχουμε καθαριστεί και λάμπουμε και φεύγουμε, πού θα πάμε. Ξανά στον παράδεισο. Στη βασιλεία του. Και οι άνθρωποι και όλα τα παιδιά τι παθαίνουνε, τι κάνουνε καλή, ξέρεις τι κάνουν κορίτσι μου. Τι κάνουνε λες οι άνθρωποι σήμερα. Ενδιαφέρονται για να καθαριστεί η ψυχή τους. Ενδιαφέρονται για τον παράδεισο. Ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Ενδιαφέρονται να παντρευτούνε. Ενδιαφέρονται να μάθουν γαλλικά. Ενδιαφέρονται να μάθουν γαλλικά. Ενδιαφέρονται να μάθουν κιθάρα. Ενδιαφέρονται να μάθουν πιάνο. Καλά όλα αυτά. Δεν τα απορρίπτει ο Θεός. Δεν τα απορρίπτει ο Θεός. Δεν σου λέει ο Θεός να μην σπουδάσεις. Να σπουδάσεις. Δεν σου λέει να μην σπουδάσεις. Δεν σου λέει να μην μάθεις πιάνο. Δεν σου λέει να μην παίξεις. Αλλά σου λέει πρόσεξε. Μην ξεχαστείς γιατί δεν ξέρεις πότε πεθάνεις. Ο πρώτος στόχος σου πρέπει να είναι να καθαρίσεις την εικόνα σου. Να καθαρίσεις την εικόνα σου. Γιατί επαναλαμβάνω, είσαι εικόνα του Θεού. Αυτό πρέπει να έχει. Και μετά κάντα όλα τα άλλα. Αλλά το πρώτο, να παραμένεις καθαρός και καθαρή σαν την εικόνα που θέλει ο Θεός. Έτσι πρέπει να είμαστε. Καθαροί. Να καθαριζόμαστε. Για να φτάσουμε στο φωτισμό, να λάμπουμε και να φτάσουμε μετά στην θέωση που θέλει ο Χριστός μας. Να θεοποιηθούμε. Έχετε ακούσει για εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, Αγίων που κάνουν θαύματα. Έχετε ακούσει. Είναι δυνατόν το ξύλο, παιδιά μου, να κάνει θαύματα. Ένα ξύλο, ένα χαρτί να κάνει θαύμα. Πώς είναι δυνατόν το χαρτί και το ξύλο να κάνει θαύμα. Μια εικόνα να κάνει θαύματα. Είναι δυνατόν. Ποιος κάνει το θαύμα. Ποιος το κάνει το θαύμα. Ο Θεός.
Θεός το κάνει το θαύμα. Ακόμα και στον Άγιο ο Θεός του δίνει το δικαίωμα να κάνει το θαύμα. Περνάει η δύναμη του Θεού μέσα από τον Άγιο. Το ίδιο ο Θεός άμα θέλει, περνάει η δύναμη του μέσα από την εικόνα. Και τότε τη λέμε την εικόνα αυτή, θαυματουργό εικόνα. Άμα διαβάσετε στην Καινή Διαθήκη, διαβάζετε Καινή Διαθήκη κάθε μέρα. Κάθε μέρα διαβάζετε σκοτάδια. Σκοτάδια. Είναι σαν να μην τρώει, σαν να μην τρώτε κάθε μέρα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κάθε μέρα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κάθε μέρα. Άμα δεν φάει τι θα πάθει. Πεθάνει. Και η ψυχή του ανθρώπου, άμα δεν τρώει πνευματική τροφή κάθε μέρα, ψυχούλα, πεθαίνει. Και μετά όταν πεθάνει, σαν τον πελεκάνο, δεν ενδιαφέρεται για να καθαριστεί. Να γιατί έξω ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να καθαρίσει την ψυχή του. Δεν ενδιαφέρονται. Τι τους ενδιαφέρουν? Τα τραγούδια, τα μπουζούκια, τα γλέντια, οι παραλίες. Να παίξουμε, να γελάσουμε. Να βρω ένα φίλο, να έχω κι εγώ ένα φίλο, να ερωτευτώ. Αυτά. Αυτά είναι πάνω στη γη όμως. Άρα η ψυχή είναι νεκρή. Άμα δεν την ταΐζετε, τι κάνετε και τι θέλετε εδώ να κάνετε? Η ψυχή είναι νεκρή. Πρέπει να αναστήσετε τότε την ψυχή σας πρώτα. Χωρίς τροφή η ψυχή πεθαίνει. Όπως το σώμα, άμα το αφήσετε στικό πεθαίνει. Κάθε μέρα, έστω και ένα κομματάκι, πρέπει να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Κάθε μέρα είναι μεγάλο αμάρτημα εάν δεν διαβάζουμε. Όπως είναι αμάρτημα άμα δεν τρώμε κάθε μέρα και αρρωστήσουμε. Όπως είναι αμάρτημα άμα δεν τρώμε κάθε μέρα και αρρωστήσουμε, το ίδιο πράγμα είναι αμάρτημα εάν η ψυχή μας δεν τρώει κάθε μέρα πνευματική τροφή και πεθάνει και αρρωστήσει. Είναι τεράστιο αμάρτημα. Να μην το σταματήσει να το κάνετε. Να ξεκινήσετε αμέσως. Αμέσως να ξεκινήσετε. Εγώ αυτά που θα σας τα λέω, πού τα έμαθα? Στην Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη τα λέει. Από εκεί σας τα λέω. Και σας λέω και τελειώνω με αυτό. Σας λέω λοιπόν το εξής, παιδιά μου. Τι? Ότι όπως σας είπα, η εικόνα μπορεί να θαυματουργήσει όταν ο Θεός το θελήσει. Και όταν θέλει ο Θεός θαυματουργεί και ο άνθρωπος. Και γι' αυτό οι Άγιοι θαυματουργούν. Λέει λοιπόν η Καινή Διαθήκη μέσα ότι ο Απόστολος Πέτρος, να όπως και εγώ τώρα έχω υδρώσει, βλέπετε, που με μουσκεμα, παρότι έχουμε ερκοντήσιο, έχω ζεσταθεί. Είχε ένα μαντήλι στην τσέπη του. Το έβγαζε το μαντιλάκι του και σκουπιζόταν τον υδρότα του. Αλλά κάποια στιγμή όπως πήγε να το βάλει στην τσέπη, έκανε λάθος, νόμιζε ότι το έβαλε στην τσέπη και το μαντήρι του πέσε κάτω. Και τότε λέει το πήραν οι χριστιανοί κρυφά κρυφά. Και γιατί λένε είναι το μαντήρι του Αποστόλου Πέτρου. Πάρτε το. Και πηγαίνανε πάνω σε νεκρούς, τα τουμπάγαν το μαντήρι και οι νεκροί αναστενόντουσαν. Το πηγαίνανε πάνω σε αρρώστους και οι άρρωστοι γινόντουσαν καλά. Γιατί ήταν το μαντήρι ενός Αγίου, του Αποστόλου Πέτρου. Το βλέπετε λοιπόν ότι ένα μαντήρι μπορεί και κάνει θαύματα. Δεν κάνει το μαντήρι. Ο Θεός. Κάνει πάλι ο Θεός. Μέσω του μαντήριου που ήταν το μαντήρι του Αγίου. Άρα ο Θεός όταν θέλει και όπου θέλει και σε μια πέτρα μπορεί να δώσει τη δύναμη να κάνει θαύματα.
σε μια πέτρα που κάθισε ο Χριστός, εκεί στα Ιεροσόλυμα, σε αυτή την πέτρα που κάθισε ο Χριστός, αυτή η πέτρα μπορεί να κάνει, άμα θέλει ο Θεός, μόνο και μόνο γιατί ακούμπησε ο Χριστός για λίγη ώρα, όπως και το μαντήλι του Πέτρου. Έτσι και η εικόνα, αλλά και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και κάνει θαύματα και ο άνθρωπος. Το μεγαλύτερο θαύμα είστε εσείς οι απόδειξοι. Οι γονείς σας. Τι έκαναν οι γονείς σας? Αυτό που κάνει και ο Θεός. Εκ του μηδενός σας δημιούργησα. Το βλέπετε? Ο πατέρας και η μητέρα, ο άνθρωπος, έφερε στη ζωή εκ του μηδενός εσάς. Θαύμα! Μέγα θαύμα! Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά και το ξέρετε αυτό. Η εικόνα του Θεού θαυματουργεί. Ο άνθρωπος θαυματουργεί. Η εικόνα του Θεού τελεί θαύμα. Μέγα θαύμα! Φτιάχνει άνθρωπο όπως έφτιαξε και ο Θεός. Γιατί? Όπως έλεγε ο Χριστός και χαρίζει, δικαίωμά του είναι. Χάρισμα το δίνει. Σε μια εικόνα, τη χαριτώνει. Αυτό σημαίνει τη χαριτώνει. Χάρισμα, εγώ το δίνω. Θεός είμαι και τη δίνω αυτή τη δύναμη. Και το κάνει, το ίδιο έδωσε και στον άνθρωπο, το χαρίτωσε. Όπως χαρίτωσε τους 12 μαθητές και κάναν θαύματα. Δεν είναι η δύναμη των Αποστόλων, η δύναμη είναι του Θεού, του Χριστού. Αυτός θα κάνει τα θαύματα. Απλώς χαριτώνει. Όπως η φωνή μας δεν είναι δική μας. Και γι' αυτό λέμε, όταν ακούμε ένα τραγουδιστή και λέμε χαριτωμένος τραγουδιστής. Έχει χάρισμα από τον Θεό, έχει πολύ ωραία φωνή. Άμα πει ο άνθρωπος αυτός ότι η φωνή, η τραγουδίστρια ή ο τραγουδιστής ότι είναι δικιά του, τότε ο Θεός μπορεί να του δημιουργήσει μια αρρώστια εδώ και τέρμα η φωνή του. Δεν μπορούμε να οικειοποιηθούμε τη δύναμη και τα χαρίσματα του Θεού. Τα χαρίσματα του Θεού ανήκουν στον Θεό. Άρα και το ότι ο άνθρωπος θαυματουργεί, η εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος, θαυματουργεί η εικόνα του, είναι χάρισμα του Θεού. Και όπου θέλει ο Θεός το δίνει. Και γι' αυτό βλέπουμε, άλλοι κάνουν παιδιά και άλλοι δεν κάνουν. Όμως είναι και οι εικόνες των Αγίων. Άλλες εικόνες κάνουν θαύματα και άλλες δεν κάνουν. Για να γίνει λοιπόν αυτό όμως, πρέπει να έχεις τη χάρη από τον Θεό. Και όσο ο άνθρωπος καθαρίζεται, πετυχαίνει το στόχο του, πετυχαίνει το σκοπό του, τόσο πιο πολύ θαυματουργεί. Και γι' αυτό οι Απόστολοι κάνουν πολλά θαύματα. Και όποιος άνθρωπος, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, τι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, παιδιά? Παππούλης όπως είμαι και εγώ. Να το βλέπετε, κοιτάτε την άσπρα γενάκια κι αυτός, όπως ήμουν και εγώ. Αλλά τι έβαλε σε στόχο από μικρό παιδάκι που έτωνε? Τι έβαλε σε στόχο? Να καθαριστεί. Καθαρίστηκε, μεγάλωσε, έλαμψε, έγινε και ιερέας και πήρε και το φωτοστέφανο. Έφτασε στη θέωση. Και έτσι κάνει σήμερα, με τη δύναμη του Χριστού, τελεί ο Άγιος Νεκτάριος πάρα πολλά πάθη. Έτσι είναι ο Άγιος Σερατή. Έτσι είναι η Αγία Βαρβάρα. Έτσι είναι η Αγία Εκατερίνη. Κοπέλες ήταν. Σαν και εσάς. Η Αγία Μαρίνα που τη γιορτάζουμε μεθαύριο. Πόσο ήταν, λέτε? 17 ετών. Και σήμερα είναι Αγία. Πρόλαβε και καθαρίστηκε. Πρόλαβε και έλαμψε. Καθάρισε την εικόνα της. Και ξαναέγινε. Άφησε το Χριστό να την καθαρίσει. Αφήστε το Χριστό να καθαρίσει την ψυχή σας. Και πάντοτε,
πάντοτε, νυν και ραΐ, τώρα και αύριο. Αφήνετε τον Χριστό να σας καθαρίσει. Και αυτό μπορεί και το κάνει μόνο και γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν μπορεί να πάμε μόνοι μας σε μια εικόνα και να καθαριστούμε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Μας καθαρίζει μόνο η Εκκλησία του Χριστού. Όπως ο ιερέας μπορεί και μας ξαναενώνει που εκπροσωπεί τον Χριστό. Όπως ο ιερέας μπορεί και κάνει το ψωμί και το κρασί πάλι σώμα και αίμα. Έτσι και ο ιερέας είναι εκείνος που μπορεί και καθαρίζει. Που εκπροσωπεί τον Χριστό. Κανένας άλλος παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας πάντοτε. Χτυπάει η καμπάνα. Πρέπει να πεταχτώ επάνω από το κρεβάτι να τρέξω στην Εκκλησία. Με καλεί ο Χριστός να με καθαρίσει. Μην κάτσεις στο κρεβάτι. Μην κάτσεις στο κρεβάτι. Άσε τον Χριστό να σε καθαρίσει. Γιατί αν μείνεις λερωμένος σαν τον πελαργό, πέθανε τελικά πνευμένος. Πέθανε και όπως λέει η Γραφή, πέθανε και εντάφη. Έχασε την ψυχή του. Θα ζήσει η ψυχή του στην αιώνια κόλαση αυτού του ανθρώπου. Άρα καθαρίστε, να καθαρίσετε την ψυχή σας. Είμαστε εικόνες του Θεού. Και έχουμε τη δύναμη μέσα από το Θεό να τελούμε και εμείς θαύματα. Αν θέλει ο Θεός το δίνει. Και το τελείω άνθρωπος. Το πρώτο και μεγάλο θαύμα δεν είναι μόνο αυτό. Όλες οι επιστήμες που εφεύρε. Διότι το άνθρωπος τις βρήκε. Αν δεν έδινε τη φώτιση ο Θεός, νομίζετε στο μυαλό του ανθρώπου. Όλες οι εφευρέσεις, τους πυράβλους, τα κομπιούτερ, τα τηλέφωνα, όλα αυτά που βρήκανε. Ποιος φώτισε? Ο άνθρωπος νομίζεται μόνος του. Πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτον. Κάθε Κυριακή το λέμε αυτό στην Εκκλησία. Πανδόρημα τέλειον. Κάθε δωρεά προέρχεται τέλεια, άνωθεν. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Προέρχεται από το Θεό των φώτων που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Σε αυτό να δώσουμε λοιπόν τη δοξολογία μας. Άρα στόχος μας η εικόνα του Θεού να ξανακαθαριστεί. Και να προσέχουμε. Να προσέχουμε συνέχεια. Μην τυχόν την αφήσουμε και μαυρίσει. Μην την αφήνετε. Είναι μαύρη. Γιατί πέσαμε μες στην πίσια και μες στο βόθρο. Είναι μαύρη. Αφήστε την να καθαριστεί. Να λάμψει. Και προσέξτε, μην ξεχαστείτε. Γιατί μεγαλώνοντας θα πείτε, α, πρέπει να σπουδάσω. Α, πρέπει να κάνω εκείνο. Α, να παντρευτώ. Α, να ερωτευτώ. Α, να τρέξω εκεί. Α, να τρέξω εδώ. Και φάτε το χρόνο σας μόνο σε αυτά τα πράγματα. Άμα φάτε τον χρόνο σας μόνο σε αυτά τα πράγματα, τότε μας περιμένει το σκοτάδι. Δεν ξέρεις πότε έρχεται η ώρα του θανάτου και θα βρεθεί η ψυχή μας κατάματη. Και όταν βρεθεί η ψυχή μας κατάματη, θα ζήσει όπως είναι μαύρη στο σκοτάδι. Στόχος μας λοιπόν, να καθαρίσουμε την εικόνα του Θεού. Να αφήσουμε τον Χριστό που ήρθε πάνω στη γη, να καθαρίσει την εικόνα του Χριστού, την εικόνα τη δική μας, του ανθρώπου πάλι. Και όπως σας είπα, πέσει πάνω μπογιά και ξεκαθαριστεί, μετά λέμε πω, κοίταξε από κάτω τι κρυβόταν από αυτή την εικόνα. Είδατε πολλές φορές οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί που μπαίνουν μέσα στα μνημεία και ψάχνουν με λεπτομέρεια και προσέχουν εκεί, μην βρούνε κάτι και το καθαρίζουν για να το επαναφέρουν στην πρώτη του μορφή. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτη μας μορφή. Εκεί που μας έπλασε ο Θεός. Όπως μας έπλασε ο Θεός. Έρχομαι παιδιά μου, αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ σας. Είστε μικρά, προσέξτε. Και ο διάβολος αυτό που κάνει, ξέρετε τι κάνει. Καλά σας τα θυμίζει μέσα εδώ. Μόλις βγείτε απ' έξω και πάτε στην τηλεόραση, μόλις πάτε στο σχολείο, μόλις βρείτε τις φίλες σας, μόλις ανοίξετε το ράδιο, αυτό κάνει ο διάβολος. Σας τα παίρνει το μυαλό.
Γι' αυτό λέγεται απατεώνας ο διάολος. Λέγεται απατεώνας. Γιατί λέγεται απατεώνας? Απατά συνέχεια τον άνθρωπο. Τον εξαπατά. Εξαπατά τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος απατεώνας. Προσέξτε, μη σας εξαπατήσει ο διάολος. Μείνετε πιστοί κοντά στον Θεό. Κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας μας. Αμήν. Το εύχομαι σε όλες σας. Ελάτε, πάρτε φούλα και να βγείτε τώρα. Ελάτε, σκοτήτε. Περάστε. Ελάτε γρήγορα, ελάτε. Δεν θα ακούσουμε. Δεν θα σπερνώσουμε τα τελευταία.